Ένας άνθρωπος, είμαι εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ. Μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ναι, γεια σας. Ναι, επειδή από το story που έκανα τα μηνύματα ήταν πάρα πολλά, πραγματικά δεν έχω ξανακάνει στη ζωή μου τόσο πολλά story. Βαρέθηκα και είπα να τα σχολιάσω σε live, ρε παιδιά. Αλήθεια. Θα μιλήσουμε για σεξ να φύγω. Όχι, να κάτσε εδώ που κάθισα για σεξ να μιλήσουμε. Κωνσταντίνα μου, δεν έχω πρόβλημα. Γεια σας, Κωνσταντίνα μου, μια βουλή, όλες τι κάνεις. Λοιπόν, φιλενάδα φωνάζει ο άλλος. Παιδιά, ελάτε. Μόνη στη γη. Ο Νικήτας ήρθε με ωραίες πάλι. Ρε, σταματήστε σας παρακαλώ να είστε εκτός κόνσεπτ. Μιλάμε τώρα για σεξ. Ωραία. Όλοι το έχουμε κάνει. Όσοι δεν το έχουν κάνει, ας ακούνε για να μάθουν. Ωραία. Θα πιάσω τα κυριότερα θέματα που είδα να υπάρχουν στα μηνύματά μου κατά πολλά. Πρώτα από αυτό ήταν οι κλανιές. Τις λατρεύω τις κλανιές. Λοιπόν, το κυριότερο θέμα είναι ότι πρώτον, δεν μπορείς να τις αποφύγεις. Δεύτερον, είναι κακό να κλάνεις την ώρα του σεξ. Ναι, είναι, ισχύει ότι είναι, αλλά είναι κάτι αναπόφευκτο. Ωραία. Φυσικά προσπαθείς να είσαι όσο πιο gentleman ή gentlewoman γίνεται, αλλά δεν γίνεται να τις αποφύγεις, παιδιά, εντάξει, είναι φυσική ανάγκη. Τι να κάνουμε, ζορίζεσαι εκείνη την ώρα. Θα σου φύγει, τι να κάνεις τώρα. Δεν χαλάσουμε τις καρδιές μας γι' αυτό. Τώρα, άμα είναι νεκρό του λάμψης ή σιωπηλός θάνατος και το πώς συμπεριφέρεται ο άλλος μετά. Τι είναι αυτό το σεξ, λέει, που λέτε όλοι εδώ μέσα. Αυτό το σεξ, μεξ, φεξ, πώς το λένε. Λοιπόν, εντάξει, κλανιά, κακό. Αλλά αποδεκτό. Ας πούμε εμένα, για να ξέρετε, η χειρότερη μου περίεργη φάση στο σεξ, δυστυχώς, ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα με γλύψη άνθρωπος. Μετά από εκεί πέρα δεν έχω αφήσει κανέναν. Κάναμε σεξ, πάμε μετά για 69 και επειδή, εντάξει, είναι πολύ ντροπιαστικό, αλλά θα το πω. Και εκείνη την ώρα που πάμε να κάνουμε 69, ρε παιδί μου, το Μιτς, η Πόπη μου δηλαδή, έκλασε μόνη της στο πρόσωπό του. Τι να κάνω. Τι να κάνω, παιδιά, είχε πάρει αέρα από πριν από το σεξ, τι να κάνουμε τώρα, έχει συμβεί σε όλους. Εμένα, γι' αυτό, αυτό είναι το χειρότερό μου δηλαδή. Αυτά τα κενά αέρος μετά που αποβάλλει το εδίο, δεν έχω χειρότερο από αυτό. Κωνσταντίνα μου, δεν ξέρω γιατί εκπλήσεσαι τόσο πολύ, δηλαδή. Γιατί, είναι ωραίο να συζητάς για σεξ, έρχεσαι πιο κοντά με τον άλλον. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα εντωμεταξύ πώς μπορώ. Καρναβά, σε παρακαλώ, κάνε με ένα αίτημα να κάνουμε μαζί ένα live. Θέλω πάρα πολύ να μιλήσουμε μαζί για σεξ. Τρελαίνομαι. Και η Κωνσταντίνα επίσης. Κωνσταντίνα, για στείλε και εσύ να γελάσουμε. Όχι, η ελευθερία μου, ο Βλασαντώνης δεν έχει Instagram. Εντάξει, έχουν όμως τα αδέρφια μου. Άμα είναι κάθε φορά να κάθομαι να σκέφτομαι, ω, Παναγία μου, θα το δει ο πατέρας μου ή τα αδέρφια μου, τη γάμισα. Το Insta να γνωρίζει λέξεις, να στο κατεβάσει το live. Αλήθεια. Α, ευτυχώς δηλαδή που το Λούτσο το λέω γκιόνι εγώ. Κωνσταντίνα, κάνε έτοιμα, αγάπη μου. Κάνε έτοιμα. Κάνε έτοιμα, σε παρακαλώ. Να γελάσω λίγο. Άντε. Έλα, σου κάνω εγώ. Ντρέπεται η ελευθερία. Τι ντρέπεσαι, Μαρή. Ποιον, τον κόσμο. Σιγά. Δεν ξέρεις από αυτά. Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Μπορείς απλά να μιλήσεις. Ούτε εγώ τα ξέρω όλα. Πίστεψέ με. Το Golden Shower, ας πούμε, κάποιος που το είπε. Αλήθεια. Εντάξει, όταν τα άκουσα, παιδιά, δεν ξέρω αν ξέρετε τι είναι το Golden Shower. Αλλά δεν θα κάτσω να τα αναλύσω εδώ πέρα, γιατί είναι κρίμα να σας χαλάσω τη ζωή.
Γιατί πραγματικά. Όποιο θέλει όμω και είναι σκληροπυρηνικό, θα κάτσει να το ψάξει. Golden Shower, παιδιά. Τι θα γίνει, Κωνσταντίνα, θα μπει. Να μιλήσει. Υπάρχει τίποτα χειρότερο από αυτό. Ειλικρινά. Τι λέει ρε Κωνσταντίνα! Τρελανέ με κοπελάρα μου. Υπάρχει εικόνα και ήχος και όλα. Ναι. Α, γιατί είσαι κάπου κολλάς λίγο. Εντάξει, δεν πειράζει. Για πες. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για σεξ, είσαι καλά. Όχι. Καραντίνα έχουμε. Ποιος είναι καλά? Α, έχουμε καραντίνα. Ας μιλήσουμε λίγο για το σεξ της Μαρίας και τις εμπειρίες της, ας πούμε. Όχι, δεν μιλάμε για το σεξ της Μαρίας. Δεν Όχι, μιλάμε είναι. Για το σεξ της Μαρίας και τις εμπειρίες της. Μιλάμε για το σεξ γενικότερα και τις εμπειρίες ολονών. Που τυχαίνει κάποιες να ταυτίζονται με τις δικές μου. Μάλιστα. Όπα, κάτσε. Γιατί έχω το χέρι στο μικρόφωνο. Τίποτα, εγώ ήρθα να πω ένα γεια. Την καλησπέρα μου και θα φύγω. Γιατί, όχι. Έχω να πω ότι σε ηλίθεια, ότι σε λατρεύω, ότι δεν ξέρω, βρες πράγματα. Κάτσε, περίμενε, περίμενε, κάτι λέει ελευθερία. Κρίνς, ξεκρίνς, έχω πεθάνει στα γέλια. Έλα, μωρή Λευτέρη. Μωρή Λευτέρη. Με ποιον έχεις πεθάνει στα γέλια, αυτό είναι το θέμα. Με τη Μαρία, με τον γιόνι της. Μα... Εμάμα αυτό το γκιόνι, ρε παιδί μου, έλεος. Εντάξει, κάτσε γιατί πιάστηκα. Τι κάνεις στο σπίτι? Έχω βάλει εδώ τη σόμπα, το μωρό μου, την έχω πάρει αγκαλιά και κάθομαι. Τίποτα αυτό. Μάλιστα. Εδώ. Μαλλί καραντινάτο, παιδιά, μετά από 6 μέρες το έκανα μπάνιο. Όχι, ρε. Είχα κάνει και προχθές μπάνιο. Μήπως είναι η ώρα να κουρευτείς. Καλά, το λέω εγώ αυτό. Η... Πρέπει να κουρευτώ όπως και δίποτε. Αλλά έχω υποσχεθεί στον κόσμο θα μιλήσω για σεξ, εντάξει. Sorry, οπότε νομίζω κάπου το φεύγω εγώ, δεν είναι η δική μου. Όχι, όχι, γιατί όπως είπε και η Ελευθερία που το σχολίασε από κάτω, μπράβο Ελευθερία, είσαι πολύ φίλη μου, το λάδι στη σεξι φωτογράφηση στο GNTM, μια χαρά το άπλωνες και έκανες τα έτσι σου και τα εκείνα σου και τέτοια έκανες. Αυτό έχει να κάνει με ηθοποιία, με acting, δεν έχει να κάνει με τις προσωπικές μου στιγμές. Εντάξει, δεν χρειάζεται να μιλήσει για τι προσωπικέ σου στιγμέ. Μπορεί να μιλήσει υποθετικά. Υποθετικά, εγώ λέω για κλανιέ. Οκ. Okay. Εγώ δεν έχω καμιά άποψη. Εγώ είμαι πολύ μικρή σε αυτά. Είμαι πολύ αθώα, έχω να πω. Δεν γνωρίζω. Εγώ το ξύρισα, λέει. Μπράβο, κοπέλα μου. Άμα είσαι σε σχέση σε καραντίνα, καλά έκανε και το ξύρισε. Τι να πω. Ήρε, φίλε, ελευθερία. Α, η ελευθερία. Καλά, εντάξει, θα την βάλω και αυτή μέσα τώρα. Δεν το γλιτώνει. Δεν το γλιτώνει αυτή, η ελευθερία. Η ελευθερία, δεν θέλω να το ξεχνάς. Η ελευθερία και αν είναι που πρέπει να μπει σε αυτή τη συζήτηση. Πραγματικά. Εγώ είμαι άκυρη. Πραγματικά. Η ελευθερία θα είναι το αγαπημένο μου. Αλλά ωστόσο, μέχρι τότε απολαμβάνω τη δική σου συζήτηση, γιατί πολύ απλά ξέρω ότι είσαι σεξι, ρε παιδί μου, και δεν γίνεται. Πρέπει να το βγάλεις από το δουλειό. Έχω να μου αναλύσει φλόρτα συνείδητα, ελευθερία. Ναι, ναι, θα σας αναλύσω. Θέλεις να σου μιλήσω για Φρόιτ και για σεξ? Εγώ αυτά ξέρω, μέχρι εδώ. Ναι, μέχρι εδώ. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να μου πεις γιατί κάποιοι άνθρωποι οδηγούνται προς την ανομαλία. Και όταν λέω ανομαλία, εννοώ την πραγματική ανομαλία, έτσι. Δηλαδή, κτηνοβασία, golden shower, feasting και κάτι τέτοια. Οκ, okay, κοίτα να δεις. Όλα αυτά είναι μεταξύ, να δικαιολογηθώ που τα ξέρω όλα αυτά. Όλα αυτά, παιδιά, είναι κατηγορίες στο YouPorn και στο Pornhub. εγώ έχω μια φίλη εδώ απέναντι ακριβώς, η οποία την ακούω που μιλάει και γελάει και μου παρέει τον τοίχο και είναι και στο live κιόλας, αλλά τέλος πάντων τη σχολιάζω. Φέρτηνα, φέρτηνα κι αυτή. Βγάλε το χέρι από το μικρόφωνο.
Ευχαριστώ. Γιατί είμαι ανάπηρο, εγώ δεν ξέρω να το λειτουργώ αυτό. Έχω να χρησιμοποιήσω τεχνολογία για κάτι μήνες. Άρα ξέρε. Κοίτα να σου πω, δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το στάδιο για την ανομαλία και μπορεί να οδηγηθεί σε τόσο υψηλές σεξουαλικές αιθήσεις κτλ. Αλλά κάτι πολύ ενδιαφέρον που έχω παίξει στην ελευθερία γενικότερα και είναι γαμάει σαν πληροφορία, είναι γενικότερα ότι τα παιδιά, όταν είμαστε πάρα πολύ μικρά, ρε παιδί μου, περνάμε κάποια στάδια κατά την ανάπτυξή μας, από τα οποία αντλούμε, από τα οποία αντλούμε ευχαρίστηση. Μ' ακούς? Φιλή, δεν σε πιάνω. Κολλάει πάρα πολύ. Έλα. Ναι, κολλάει πάρα πολύ και δεν έχω σήμα. Εγώ έχω σήμα. Εσύ δεν έχεις σήμα. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω πώς θα λάβει. Ο Νικήτας και η Ελευθερία έχουν πιάσει συζήτηση στα σχόλια από κάτω, έτσι. Το έχω καταλάβει, μην ανησυχείς. Απλά κάποια στιγμή θα σταματήσω να τους μιλάω αυτούς τους δύο. Αχ, όχι. Γιατί? Η ζωή είναι ωραία. Δεν ξέρω, θα το αποφασίσω αυτό, Μαρία μου. Αναλόγως στο συμφέροντά μου. Στο κρεβάτι σχεδόν όλα επιτρέπονται, λέει η στρατήγενα. Στρατήγενα. Ναι. Κοίτα, στρατηγένα μου. Έχω δουλέψει σε ξενοδοχείο ως καθαρίστρια. Ωραία, εδώ είναι η στιγμή να φύγω εγώ. Όχι, εδώ θα κάτσεις, μωρή. Εδώ θα κάτσεις. Λοιπόν, και που λέτε, σε αυτό το ξενοδοχείο, τέλος πάντων, όπως σε όλα τα ξενοδοχεία, έρχονται ζευγάρια και κάνουν τα χίλια μύρια. Δηλαδή, έχω δει πάρα πολλά σκηνικά, έχω καθαρίσει δυστυχώς πολλά σκηνικά. Όταν λες ότι όλα επιτρέπονται, δηλαδή, τι εννοείς? Γιατί το να μπαίνω εγώ τώρα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που δούλευα και να βλέπω στους τοίχους κρασί, ροδοπέταλα, okay, είχαν επέτειο προφανώς, το ένα το άλλο, και μετά να πάω να... Περίμενε, να πάω να... Εμένα λέω, το ροδοπέταλο και το κρασί κάτι μου κάνει ρομαντικό, δεν θα το... Ναι, είναι πολύ ρομαντικό, ειδικά όταν μετά έβλεπες τις σκατούλες στα σεντόνια, γιατί προφανώς πήγανε και κάνανε προκτικό και δεν τους βγήκε καλά. Εσύ αυτό το, συγγνώμη, το προκτικό εσύ το κατάλαβες από την κατάσταση που υπήρχε στο δωμάτιο? Όχι, το προκτικό το κατάλαβα γιατί είχε σκατά στο σεντόνι. Α, οκ. Δηλαδή, yeah. ένα υποθετικό σενάριο του να μην κρατήθηκε στον ύπνο του, ας πούμε. Σου φέρνω ένα υποθετικό σενάριο, όπου εσύ μου βγάλεις, ξέρω εγώ, το πόρισμα για το σεξ. Ναι. Το ζευγάρι ήταν 30-35 χρονών, κάπου εκεί. Δεν ήταν υπερήλικες να πεις ότι είχαν ακράτεια. Έχω κουτσομπόλα που κάθισες και μπήκες στην προσωπική ζωή ενός ζευγαριού. Ντροπή σου! Έχω κουτσομπόλα! Έχω κουτσομπόλα! Όταν εγώ έπρεπε να μαζεύω τις καυτότητες... Περίμενε. Δεν κρίνω ποτέ τι γουστάρουν να κάνουν οι άλλοι στο σεξ, ωραία. Αλλά ρε φίλε, είσαι σε ξενοδοχείο. Για ποιο λόγο να μου κρεμάς την καπότα τη χρησιμοποιημένη? Στο φωτιστικό, ρε μαλάκα! Στο φωτιστικό, ρε! Πάτε με καλά! Είναι μια άποψη. Δεν ξέρεις αν σε λίγα χρόνια αυτό μπορεί να υπάρχει σαν διακοσμητικό. Η καπότα στο φωτιστικό. Μαρία μου, θέλω να είσαι open-minded. Θέλω εγώ να τα σκέφτεις ανοιχτά τα πράγματα. Εντάξει. Θα έρθω κι εγώ στο σπίτι σου, θα κάνω σεξ και σου αφήσω την καπότα του άλλου. Γιατί στο σπίτι σου ήρθανε και κάνω σεξ? Ξενοδοχεία το πληρώσανε. Την πληρώσανε ουσιαστικά αυτή την καπότα στο λαμπατέρ. Εγώ πληρώνω για να αφήνω την καπότα μου που γουστάρω. Εσύ λοιπόν, τι πρόβλημα έχεις? Λοιπόν, και εδώ θέλω να σχολιάσω αυτή την κοινωνική κατάσταση που πάει να πει ότι αν δεν έχεις κάνει τη δουλειά του άλλου, δεν ξέρεις να την εκτιμάς. Γιατί ρε φίλε, αυτή την άποψη την έχεις, γιατί ουσιαστικά εσύ δεν έχεις δουλέψει σαν καθαρίστρια. Για ποιο λόγο ρε μαλάκα, να μην σεβαστούνε ότι μετά θα μπει ένας άνθρωπος και θα καθαρίσει. Είτε είμαι εγώ, είτε είναι μία εξιντάρα γιαγιά. Μπορεί να είναι μία πενιντάρα γυναίκα με τέσσερα παιδιά, ρε φίλε. Για ποιο λόγο να μπει και να πρέπει να δει την καπότα σου? Δηλαδή, κάνε σεξ, γαμίσου όλο το δωμάτιο, κατέβασε και τα φωτιστικά κάτω, αλλά πάρε την καπότα και πέταξε την στον κάδο. Ωραία, έλα, εντάξει, και είστε σοβαρά τώρα. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Πρέπει να σέβεσαι, εννοείται, και την καθαρίστρια, πρέπει να σέβεσαι και το δωμάτιο και το ξενοδοχείο και όλα. Εννοείται αυτό. Πρέπει να υπάρχει μια διοντολογία. Προφανέστατα.
Τώρα στα όρια της πλάκας εμείς λέμε τα δικά μας. Αλλά... Η Μαρία το έχει να τη λέει στους ειδικούς του ασυνείδητου. Τι λέει η Ελευθερία? Θέλει να μιλήσουμε για το ασυνείδητο. Κωνσταντινά, Κωνσταντινά. Αλήθεια, βγες να βάλω την Ελευθερία. Ωραία. Τώρα. Για τώρα, τώρα. Ελευθερία. Γεια σας και πολύ. Για... άμα δεν μπει η Ελευθερία, άμα ντραπεί και δεν μπει στο live, πηγαίνετε όλοι να τις κάνετε report. Έτσι, μωρή, γιατί με εκνεύρισες τώρα. Βρέχει χύση στο Παρίσι, λέει. Τι κάνετε, μωρέ, και τα, φωνά... και τα λέω κι εγώ δυνατά. Λοιπόν, Ελευθερία, καρναβά, σου έρχομαι, μωρό μου. Έλα, 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 τώρα, τώρα αξίζεις. Τώρα αξίζεις. Μπες, μη μου απορρίπτεις εμένα, Ελευθερία μου, την πρόταση. Παιδιά, πηγαίνετε όλοι και στείλετε τις μηνύματα μέχρι να απαντήσει και να μπει στο live. Ξέρεις, μπορείς απλά να μπεις και να μην μιλάς. Μπορείς να το κάνεις και αυτό. Εγώ όμως θα συνεχίσω να σε προσκαλώ στο live. Έτσι, γιατί σ' αγαπάω. Μπες, Ελευθερία μου. Κότα είσαι, Ελευθερία. Μπράβο, παιδιά, καλά της λέτε. Έλα, πείτε της να μπει. Πείτε της να μπει. Ωραία, μπες, Ελευθερία μου, και μίλα για το ασυνείδητο. Δεν έχω εγώ πρόβλημα. Μπορώ, τρελαίνομαι. Στέγνωσε και ο λαιμός μου. Να μπω εγώ, λέει ο άλλος. Σωστός κι εσύ. Άμα δεν μπαίνει ο ένας, μπαίνει ο άλλος. Πού είναι, ρε, τα αιτήματα? Ωπα, χάθηκα. Πω, πω, να το. Έλα. Λοιπόν, πού είναι το μωρό μου? Να το. Μπες. 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 Μπες, Ελευθερία. Μπες. Μην τρέπεσαι, Ελευθερία μου. Όλοι μια οικογένεια είμαστε. Μπες, μωρή. Είμαι 45, έχω 3 τέκνα, γουστάρω τρελά μαρέα και έχω διαδικτυακό μάθημα πληροφορικής με έναν 70χρονο και ο σύζυγος ταξιδεύει. Make my day. Φίλοι μου, εδώ είμαι εγώ για σένα. Να σε κάνω να κατουρηθείς από τα γέλια στην καρέκλα χωρίς να καταλάβει τίποτα το διαδικτυακό σου μάθημα. Λοιπόν, Ελευθερία, μπες αγάπη μου, σε παρακαλώ. Δεν χρειάζεται να μιλάς. Θέλω απλά να βλέπω τη φατσούλα σου. Θέλω απλά να βλέπω τη φατσούλα σου. Μπες να σε δω, σε παρακαλώ. Κάνε μου αυτή τη χάρη. Κάνε στους θαυμαστές μας. Δεν μ' αρέσει μεταξύ να λέω θαυμαστές, οι φαν. Στα άτομα που μας αναγνωρίζουν, τέλος πάντων. Κάνε μας αυτή τη χάρη, Ελευθερία. Μπες, μη σου γαμίσω. Πω, πω, κοίτα εδώ τώρα να δεις. Ωραία, θα βάλουμε τον Νικήτα. Τι γίνεται, Νικήτα, θα μπεις? Δεν μπαίνει. Ούτε ο Νικήτας. Γιατί? Τίποτα, ρε. Ξενέρατε οι άλλοι. Όχι, δεν κάνουμε unfollow την Ελευθερία. Απλά πάμε και τη σχολιάζουμε στην τελευταία της φωτογραφία. Όλοι από κάτω. Γκιόνι, 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 γκιόνι. Εντάξει, αυτό το πορτοκαλί χρώμα που βλέπετε στο πρόσωπό μου είναι εδώ από το μωρό μου. Από αυτήν εδώ την υπέροχη σόμπα, την οποία κυριολεκτικά την έχω πάρει αγκαλιά. Και. Αγκιόνις μου! Νάτας! Νάτας είναι αγκιόνις. Εδώ θα κάτσουμε εδώ με τον Γκιόνι, θα τα αναλύσουμε όλα. Βάλε τη μάτια, την κάτια θες να πεις. Ναι, φίλε μου, άμα την ακολουθούσα ή με ακολουθούσε θα ήταν πολύ πιο εύκολο, αλλά sorry που θα σου χαλάσω το όνειρο. Κρίμα, πολύ κρίμα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Έλα όμως τώρα, δεν έχει πλάκα. Βγήκε η Ελευθερία από το live, ρε παιδιά. Την κάναμε και ντράπηκε. Ντροπικέ έσχος. Τι να κάνω. Πιο κουραστική κοπέλα πεθαίνεις, για μένα λες. Sorry, εσύ μπήκες στο live μου. Παρακαλώ τον κούλο. Τι να σου πω εγώ τώρα. Ντροπή και έσχος. Έσχης. Έσχος θες να πεις. Αχ, παιδιά μου. Εντάξει, τι να κάνουμε. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να μοιραστούν τις γενικότερες απόψεις τους.
Καλό είναι αυτό, κακό δεν είναι. Καλό είναι να υπάρχει και λίγη προσωπικότητα. Πώς λέγεται. Έλα, σκάλωσα. Άντε, τι γίνεται. Τι φάση. Τι εννοείς τη φάση. Εσύ που είχες πια συζήτηση με την ελευθερία από κάτω. Έψιλον. Πού, μαλάκα, τι συζητάς. Τι εννοείς τι συζητάω. Θέλω να μιλήσουμε για αυτό που λέγεις πριν, για το 69 που έκανες. Γιατί. Φίλε, ήταν η πιο πληθυστική μου στιγμή. Δεν τέλω. Γιατί. Γιατί, εντάξει, ναι, okay, είναι κάτι φυσιολογικό, ρε παιδί μου, να υπάρχουν κενά αέρος στο εδίο και όλα αυτά μετά την πράξη. Το γιόνι θέλω να βλέπω, το έχει κρύψει, μαλάκα. Κάτσε από τα γυαλιά μου. Εδώ είναι. Ε? Εδώ είναι ο Γιόνης, λοιπόν. Πού είσαι. Τώρα, είσαι Αθήνα. Αυτό είναι απόρριτο. Αυτό είναι απόρριτο. Είμαι παντού και πουθενά. Είσαι παντού. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, οκ, να υπάρχουν αυτά τα κενά αερός, αυτός ο χαρακτηριστικός ήχος που είναι σαν κλανιά, αλλά δεν είναι κλανιά. Ναι. Αλλά όχι και πάνω στο πρόσωπο του αλουνού, ρε φίλε. Εντάξει. Αρκετά ντροπιαστικό είναι από μόνο του, ξέρω εγώ. Μαλάκα. Ήθελες να βάλεις την ελευθερία μέσα, που η ελευθερία δεν πρέπει να συζητήσει γι' αυτό ποτέ. Ποτέ όμως. Δεν χρειάζεται να συζητάει η ελευθερία, μπορώ να συζητάω μόνη μου. Και αυρίζει τη φάτσα της, λέει. Έλα ρε, η φάτσα της ελευθερίας ξέρεις ότι είναι η αγαπημένη μου. Είναι μόνο και μόνο να βλέπω τα ματάκια της να γουρλώνουν έτσι. Να με κοιτάνε με απορία και να μου λέει, τι εννοείς. Ισχύει, μαλάκα. Έλα, ξέρεις τι εννοώ. Είναι μέσα η Λωρίν. Ποια? Η Λωρίν. Το γράφεις. Δεν ξέρω, μανάρι μου. Εντάξει, δεν έχω πολύ μπαταρία. Έχω 8%, οπότε θα κλείσει σε λίγο. Αλλά καλά το ζούμε. Καλά και εγώ να σου πω ένα γεια και θα σε κλείσει γιατί έχω έρθει στην κολλητή μου. Πίνουμε καφέ. Κρύο, εντάξει, βρέχει φούλε έξω, μαλάκα. Είναι πριν τις 12, δεν πρέπει να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις ακατάλληλο. Όχι, γιατί, συγγνώμη, εσύ τώρα με την καραντίνα κρατάς το τι ώρα είναι. Μαλάκα, δεν υπάρχει ώρα. Άμα είσαι σπίτι μόνος σου, ρε φίλε, και δεν είσαι με την οικογένειά σου, δεν ξέρω εγώ, δες και τσόντα σου αυτό το πρωί. Δεν υπάρχει ώρα στην καραντίνα, μαλάκα. Αυτό. Αυτό, δεν υπάρχει ώρα στην καραντίνα για κανένα λόγο. Θα δεν ξέρεις άμα είναι... Πού θα πάω? Θα κατέβεις καθόλου στην Αθήνα, καθόλου, όταν τελειώσει η καραντίνα. Όταν τελειώσει η καραντίνα και βλέπουμε, γιατί γενικά και η Αθήνα δεν είναι από τις αγαπημένες μου πόλεις, βασικά είναι η χειρότερη αγαπημένη μου. Έλα, και επίσης... μια χαρά περνάς όμως. Στην Αθήνα. Από σπίτι σε σπίτι είμαι. Μόνο τα άτομα που τυχαίνει να βρίσκονται στην Αθήνα περνάω καλά. Δεν ότι περνάω καλά γιατί είναι η Αθήνα. Δεν με απασχολεί εμένα καθόλου η Αθήνα. Εγώ γελάω που είχες έρθει στην Κατερίνα και δεν μπορούσα να κλείσει τη βαλίτσα με το τακούνι, μαλάκα. Πολύ κακό. Τι γράφουν από κάτω. Στην Πάτρα. Στην Πάτρα λέει να πας. Πήγαινε στην Πάτρα. Ναι. Να τους δεν θα παραλείψω, θα κάνω ένα γενικό tour. Κοιτάζει, είναι τι μαλακή. Ναι. Τέλος πάντων, θα σε κλείσω. Κάτσε. Ευτυχώς εμείς δεν έχουμε καραντίνα. Πού είσαι, Μαρία, εσύ και δεν έχει καραντίνα. Ποιος δεν έχει καραντίνα, να πάμε. Στο Ντουμπάι είναι, στη Χαβάη. Πού είναι. Ποιος δεν έχει καραντίνα, ρε παιδιά. Τι γίνεται. Καραντίνα. Για συζητήσεις υψηλού επίπεδου εδώ στο live της Μαρίας. Σε παρακαλώ, αγόρι μου. Υψηλότατο επίπεδο. 1,75 ολόκληρο. 76 πόσο είμαι, δεν έχω χάσει πόντους. Ποιος το είπε αυτό. Κάτσε. Ξέρω. Και τι μου απασχολεί. Εγώ μια χαρά περνάω με αυτές τις συζητήσεις, γιατί από αυτές τις συζητήσεις μπορείς να καταλάβεις πάρα πολλά. Καταρχάς έρχεσαι πιο κοντά με τον άλλον. Με ποιον στην Ινδία δεν έχουν καραντίνα.
Ούτε στη Γερμανία δεν έχουν καραντίνα. Κάτσε ρε, δεν έχετε καραντίνα στη Γερμανία. Η Κύπρος δεν έχει καραντίνα. Η Κύπρος έχει καραντίνα. Α, έχουν μέτρα και στη Γερμανία, αλλά δεν έχουν καραντίνα. Α. Α. Μαρία, έχεις TikTok. Όχι, δεν έχω TikTok και ούτε πρόκειται να κάνω TikTok. Το συχαίνομαι, πραγματικά, δεν μπορώ, εξενευρίζομαι. Υπάρχουν κάποια πολύ πετυχημένα βιντεάκια, το παραδέχομαι αυτό, αλλά γενικότερα μου μπριζώνει τα νεύρα. Μαλάκα, όχι TikTok, όχι TikTok, μαλακία είναι. Δεν μπορώ. Και δεν, μετά από Γερμανία. Έλα, μέχρι από τη Γερμανία σε βλέπουν, μαλάκα. Στη Γερμανία είναι από το μεγαλύτερο κοινό μου. Γιατί δεν μου αρέσει να λέω ότι έχω κοινό. Τι έχεις κάνει στη Γερμανία και έχεις κοινό στη Γερμανία? Τίποτα. Απλά υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες στη Γερμανία και όλοι αυτοί οι Έλληνες βλέπουν GMPM. Το γιατί δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Οκ. Τελικά. Αλλά δεν έχω κοινό μετά τις 9, λέει ο άλλος. Ποιο το νόημα της ύπαρξης του TikTok? Πολύ φίλος. Πολύ φιλόδοξο. Εντάξει, παιδιά, ούτε εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι φάση γίνεται με το TikTok και από εδώ. Εντάξει, έχει βγει το Vine, το Dubs μας, παλιές εποχές. Το Dubs μας είναι το TikTok τώρα. Νομίζω είναι η ίδια... ίδια ναι, είναι η ίδια φάση, μόνο που το TikTok είναι λίγο πιο καλοφτιαγμένο και έχει περισσότερες ευκαιρίες. Ναι, βασικά ρε, είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί εγώ είχα Dubs μας και όταν κατέβασα το TikTok, χθες το κατέβασα γιατί με μια φίλη, είχε το λογαριασμό μου από το Dubs μας. Δεν ξέρω γιατί. Λογικά είναι το ίδιο, αυτό κατάλαβα. Και από Αρμενία σε βλέπουμε. Τι λέτε ρε παιδιά, μέχρι και έχει φτάσει χάρη μου. Ακούσαμε μάλλον για τη συζήτηση που έκανες πριν με την Κωνσταντίνα. Ξανά έλα Κρήτη, λέει ο άλλος. Φίλε μου και εγώ μαζί σου. Εν τω μεταξύ, για εσάς που δεν το ξέρετε, ήμουνα 2,5, μην πω και 3 μήνες Κρήτη, δεν μπορώ να το υπολογίσω τώρα. Παιδιά, πραγματικά έπινα ρακές, συγγνώμη, τσικουδιές, έπινα τσικουδιές ολημερής και ολινυχτής, έτσι. Είχα φτάσει να κάνω τρελή προπόνηση. Μία μέρα είχα πιει 35 σφινάκια, δεν ένιωθα τίποτα. Κομπλέ, τέλειο. Κουβιά, το φάρμακο, διώχνουν και τον κορονοϊό. Και από Ρόδο και από Ρόδο. Ρε ξαδέρφη, τα έχουμε ξαναπεί για τη Ρόδο. Ναι, ρε, έχω την ξαδέρφη μου στη Ρόδο. Fun fact για την ξαδέρφη μου, έτσι. Που λέτε, παιδιά, η ξαδέρφη μου σπουδάζει Ρόδο. Σπουδάζει. Ναι. Κανονικά είμαστε από το ίδιο χωριό, είμαστε και δεύτερη ξαδέρφη. Λοιπόν, η ξαδέρφη μου που λέτε ήταν το πρώτο παιδί που γεννήθηκε το 2000. Πρώτη-πρώτη το 2000, νομίζω μια μισή-δύο ώρες μετά την αλλαγή του χρόνου. Και πήρε και λεφτά για τη γέννησή της. Η κολόφαρδε. Ναι ρε φίλε. Της έδωσε η κυβέρνηση λεφτά γιατί γεννήθηκε. Είμαστε και στην Ελλάδα. Δεν μιλάμε τώρα για 500. Δεν θυμάμαι τώρα πόσα χιλιάρικα μου είχε πει η μάνα της. Το καλύτερο είναι όταν... όταν έχει κλείσει αεροπορικά να κάνει ταξίδι πρώτη-πρώτου του. Όποτε αλλάζει χρόνο, δεν ξέρει τι σου δίνουν. Αλήθεια. Όχι, όχι. Για πες ρε ξαδέρφη, εσύ τώρα τι έγινε στη γέννησή σου. Δεν γεννήθηκε μωρή πρώτη-πρώτου του 2000 και πήρε και λεφτά γι' αυτό. Αγγελική, και εγώ Ρόδο είμαι. Α, ένα λεπτό μετά την αλλαγή του χρόνου. Συγγνώμη, έτσι. Με συγχωρεί, μπερδεύτηκα. Τέλος πάντων, η συγκεκριμένη ρε παιδί μου, η ξαδέρφη μου, ήταν το πρώτο παιδί της χιλιετίας στην Ελλάδα. Μπράβο, ξαδέρφη. Να δω, θέλω να βρω ποιο παιδί γεννήθηκε πρώτη-πρώτου το 2020. Θα το βρούμε το μαλακιστήρι. Θα το θάψουμε. Γιατί όχι, όχι, δεν φταίει το παιδάκι προφανώς. Προφανώς δεν φταίει το παιδάκι. Είναι λίγο χάλια να γεννάει μια γυναίκα που αλλάζει ο χρόνος, δεν ξέρω. Από να είναι την οικογένειά της. Τι χάλια, παιδάκι μου, δεν πεθαίνει, γεννάει. Ναι, ίσα, ρε μαλάκα, χάνεις, είναι η καλύτερη μέρα αυτή. Δεν ξέρω, μας πάρα πολύ. Δεν υπάρχει ίσα. Πιο τέλειο πρωτοχρονιάτικο δώρο. Hello. Το δώρο θα το δεις μετά τι δώρο θα είναι. Είναι έκπληξη που θα βγει. Μαρία, βάλε το τίλι στο φορτιστή. Έχεις δίκιο, ρε φίλε.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι τώρα να βρω πού είναι ο φωτιστής. Πω, θα φάω σαβούρα, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι. Λοιπόν, ψάχνουμε φορτά. Το βρήκαμε το φωτιστή. Ρόδο είστε. Ναι, Ρόδο είμαι εγώ. Η Μαρία δεν είναι. Ρόδο είστε. Ναι, έχω γυρίσει Ρόδο, γιατί έγινε καραντίνα στην Αθήνα, οπότε γύρισα Ρόδο. Και πολύ καλά έκανες. Τι καλά έκανα, ρε μαλάκα. Βαρετά είναι. Γιατί, ρε, στην Αθήνα τι θα έκανες. Α. Είναι όλοι έξω στη Γερμανία. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Γιατί δεν πάμε Γερμανία. Κάτσε, γιατί έχω κουντώσει εδώ πέρα με τη σόμπα. Φύγαμε από το σεξ, πάμε στο παιδί τώρα. Ναι, στις γέννες πάμε τώρα. Ναι, αυτό είναι το επόμενο βήμα του σεξ. Γιατί γενικά όσοι κάνετε σεξ, ξέρετε ότι κάνετε απλά προπόνηση μέχρι να γίνετε παιδίς. Αναλόγως με τι το κάνεις το σεξ, δεν ξέρω πώς το κάνεις. Και να σου βγει μίσος και κάνα παιδί, Μαρία θα ξαναπήγαινες GNTM. Γιατί με ρωτάνε όλοι αυτή την ηλίθια ερώτηση, αλήθεια τώρα παιδιά. Παιδιά, πηγαίνεις μία φορά. Είναι σαν το στρατό, έτσι. Δεν πηγαίνεις δύο φορές. Δεν υπάρχει λόγο. Νομίζω είναι χειρότερα από το στρατό εκεί μέσα. Δεν είναι πολύ χειρότερα από το στρατό. Εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι είναι πολύ χειρότερα από το στρατό. Κοίτα, δεν έχω πάει στρατό ακόμα. Όταν θα πάω θα σου πω πώς ήταν. Κοίτα, στο στρατό, επειδή γενικά μου αρέσει πάρα πολύ, ήθελα να γίνω στρατιωτικός. Χεράκι δεν μου επιτρέψε. Τέλος πάντων, μην τα συζητάμε τώρα. Μπορείς αυτά. Να... Δεν είναι αν τόσο το χάλια. Χέρι, ναι, το χέρι, οκ. Okay. Ναι, ρε, το κουλό. Δεν το θυμάσαι. Καλά, εν τω μεταξύ, τώρα Νικήτα τα λέω σε σένα και στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά θα το βγάλω τον πόνο μου, έτσι. Mm-hmm. Είπα κι εγώ πριν πέσει η καραντίνα να κάνω κάποιες κινήσεις, ρε παιδί μου, να φτιάξω το χέρι μου επιτέλους. Τώρα βρήκες κι εσύ, ναι. Λοιπόν, εκτός ότι έπεσε καραντίνα, δεν το συζητώ καν αυτό, mm-hmm. πήρα τηλέφωνο σε όλα τα κρατικά νοσοκομεία της Ελλάδας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Γιάννενα, παντού. Ρε, κανένα κρατικό νοσοκομείο να μην κάνει μία μαγνητική εξέταση που χρειάζομαι. Ρε, κανένα. Περίμενε, μαγνητική, για να το κάνεις, ξέρω εγώ, τζάμπα τη μαγνητική, ενώ είσαι ασφαλισμένη, ή θες να την κάνεις τη μαγνητική. Δεν έφτανε να την κάνεις τζάμπα. Όχι, 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 δεν κατάλαβες. Δεν έχουν τον εξοπλισμό. Α, τον εξοπλισμό δεν έχουν, οκ, okay, ναι. Ναι. Πρέπει να κάνω μία μαγνητική φλεβογραφία χεριού. Και κανένα νοσοκομείο σε όλη την Ελλάδα κρατικό δεν έχει τον εξοπλισμό, μόνο ιδιωτικό. Μαλάκα, φαντάσου. Οπότε φαντάσου ότι άμα δεν έχουν τον εξοπλισμό για μία, τι να πω τώρα, εξέταση, τι να πεις, ρε φίλα, από εκεί και πέρα... Ναι, πες. Από εκεί και πέρα πώς να εμπιστευτείς, ξέρω εγώ, για να κάνεις θεραπεία ολόκληρη. Μαλάκα, στην Ελλάδα δεν κάνεις κάτι τέτοιο. Άμα δεν έχω τον εξοπλισμό, εξωτερικό πρέπει να το κάνεις αυτό, γιατί είναι λεπτό το θέμα. Το έχω μπαταρία. Τα θυμάμαι που μου το έλεγες. Γενικά, στην Ελλάδα δεν κάνεις κάτι τέτοιο. Είναι για την άνεση αυτά. Κοίτα, να σου πω κάτι. Περίμενε. Μαρία, κοιμίζεις. Τώρα το βλέπω. Καλά, είσαι ηλίθιος. Δεν θυμάμαι μαζί δεν καπνίζαμε. Δεν το θυμάμαι καν. Παιδάκι μου, μαζί δεν καπνίζαμε στο σπίτι της Κωνσταντίνας. Πας καλά. Δεν το θυμάμαι. Καλά, εκείνη την ημέρα είχα γυρίσει από τη δουλειά, ήμουν κομμάτια, ήμουν σε άλλο πλανήτη εγώ. Ναι, σωστό. Τέλος πάντων. Ναι. Κοίτα, το θέμα δεν είναι το ότι θέλουν να μου πάρουν λεφτά στέλνοντάς με σε ιδιωτικά νοσοκομεία και κάτι τέτοια. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται να έχουμε τους καλύτερους γιατρούς παγκοσμίως. Πραγματικά, έτσι, οι γιατροί μας είναι βραβευμένοι, ρε φίλε. Δεν γίνεται να βγάζουμε τέτοια πλά και να μην έχουμε τον εξοπλισμό. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν καλοί γιατροί στην Ελλάδα. Δεν έχουμε τον εξοπλισμό, ρε φίλε. Δηλαδή... Να σου πω κάτι. Είμαστε η γυναίκα της ιατρικής, ρε φίλε. Ο Ιπποκράτης στην Ελλάδα ήταν, ρε μαλάκα. Και εντάξει, αυτό που με εκνεύρισε πιο πολύ τώρα, ωραία. Πάμε στο πολιτικό ζήτημα.
Ναι. Έτσι, γιατί γουστάρω τώρα. Μετά το σεξ γυρνάω στην πολιτική εγώ. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι μπάτσοι που έχουν ρίξει ξυλοδαρμό σε τόσα άτομα τώρα στην καραντίνα, εκεί πέρα δεν την απασχολεί την κυβέρνηση που γεμίζουν τα νοσοκομεία από ξυλοδαρμούς και όχι από κορονοϊό. Τι ψάχνεις ρε μαλάκα τώρα, αυτό που λες το λένε όλοι, τι ψάχνεις, είναι ό,τι να είναι γενικά, όλη η φάση. Δεν ξέρω, έβλεπα και κάτι άρθρα εγώ τις προάλλες. Πραγματικά είναι, η αστυνομία είναι λίγο ό,τι να είναι αυτή τη στιγμή γενικά και το έχουν γαμίσει το θέμα. Δηλαδή εκεί πέρα που έλεγες, okay, τώρα λες κάνουν πορεία μόνοι τους, ξυλοδαρμός, full, full. Τα νοσοκομεία είναι γεμάτα από αυτό τη μεταξύ αυτή τη στιγμή και ας τη λένε. Είναι τι να είναι, όλη η φάση με αυτό. Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ γενικά, ρε παιδί μου, δεν έχω τίποτα εναντίον στους αστυνομικούς. Ίσα-ίσα ότι με έχουν αναγνωρίσει πάρα πολύ αστυνομικοί, ναι, από το παιχνίδι. Αυτό είναι πολύ αστείο. Είχα μπει σε αστυνομικό τμήμα και με ήξερε μέχρι και ο διοικητής του τμήματος. Ναι. Είχα περάσει πάρα πολύ ωραία. Μα λοιπόν, αυτό είναι το καλό. Ένας να μπει να σε γράψει, κάτσε να μου ρε, έχεις φορτιστεί. Ένας να σε γράψει, να συμβεί κάτι, άμα σε αναγνωρίσει, τελείωσε, κομπλέει. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ισχύει αυτό. Αλλά γενικά, ρε παιδί μου, φαντάζομαι ότι μία φορά που είχα λιποθυμήσει στο μετρό από το χέρι μου, είχα φτάσει στο σταθμό Λαρίσης. Ναι. Και έπαθα κρίση πανικού, ήταν πολύ πρισμένο το χέρι μου και έπαθα κρίση πανικού και λιποθύμησα. Αυτό το έμαθα αργότερα, εντάξει. Ότι είναι κρίση πανικού και όχι πραγματική λιποθυμία από το χέρι μου, τέλος πάντων. Ναι. Και με είχαν βοηθήσει δύο μπάτσοι. Ωραία. Ναι. Εγώ μπάτσους λέω, είτε είναι καλή είτε είναι κακή, μπάτσους λέω. Ναι. Δύο μπάτσοι με είχαν βοηθήσει. Δηλαδή υπάρχουν και καλοί αστυνομικοί, ρε φίλε. Εννοείται πως υπάρχουν. Αλλά όλη αυτή η κατάσταση τώρα μου έχουν παίξει τα νεύρα. Για ποιο λόγο, ρε φίλε, τόση αναρχία από τους μπάτσους, τόσο ξυλοδαρμό. Γιατί. Γιατί. Ρε, να σου πω κάτι. Εντάξει, υπάρχουν. Ρε, ούτε έχω κάτι, αλλά υπάρχουν, ξέρω εγώ, οι καλοί. Αλλά ρε, φίλε, αυτό που γίνεται τώρα είναι λίγο την άνοιξη. Γιατί είναι λίγο την άνοιξη, γιατί δεν γίνεται να υπάρχει τόσο ξυλοδαρμό. Και αυτοί. Ρε, δεν σέβονται. Εγώ που ήμουν τώρα στην Αθήνα, γενικά που γινόταν όλη αυτή η φάση με τα μέτρα, όλα αυτά. Ήμουνα κέντρο, ήμουνα συνερμού. Οι αστυνομοί δεν φοράνε καν μάσκες, μαλάκα. Δηλαδή είναι απαράδεκτο. Και τα βάζω, ξέρω, με τον κόσμο που απλά δεν φοράνε μάσκες και μπλα μπλα μαλακίες. Θα σου πω. Γενικά, καταρχάς, η μόνη μας διαφορά από το καθεστώς Χούντας αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν έχει αναλάβει ο στρατός. Γιατί σε στρατιωτικό καθεστώς ο στρατός είναι ανώτερος της αστυνομίας. Και άμα βγαίναν οι στρατιωτικοί και ήταν ανώτεροι από τους μπάτσους, εκεί πραγματικά θα γέλαγα, ρε φίλε. Θα τους βάζανε στη θέση τους μερικούς. Γιατί είναι. Για μένα οι μπάτσοι είναι σαν τους παπάδες. Ωραία. Όσο πιο υψηλό αξίωμα έχουν, τόσο πιο μαλάκες είναι. Ενώ οι παπάδες, ας πούμε, που είναι στα χωριά και κάνουν τις λειτουργίες και όλα αυτά, είναι μια χαρά. Ιερείς, υπέροχοι, ήρεμοι, ακολουθούν τον δρόμο του Θεού κτλ. Αυτοί που έχουν τώρα πατριάρχες κλπ, δεν είναι και πολύ καλά άτομα. Το ίδιο ισχύει και με τους μπάτσους. Οι μπάτσοι που είναι στις επαρχίες, δεν είναι κολόπεδα, ρε φίλε. Ενώ αυτοί όχι, που είναι στην Αθήνα, ειδικά οι Δίας, τι γίνεται, μαλάκα τους εκπαιδεύουν στη σχολή να είναι πούστιδες. Τι γίνεται. Αυτό, εντάξει, μη συνέσαι την Αθήνα με την επαρχία. Στην επαρχία είναι καλή, δεν λέω, γιατί και εγώ που είμαι στη Ρόδο το βλέπω, είναι καλή. Αλλά στην Αθήνα δεν ξέρω τι φάση, γενικά είναι λίγο την άνη, γιατί είχα και εγώ ένα περιστατικό στην Αθήνα με... Με είχαν κλέψει και... Ήμουνα με μια παρέα που πήγαμε στο τμήμα. Ήτανε ο ένας πιο μαλάκας από τον άλλον, ρε φίλε. Δεν ξέρω γιατί. Τους εκπαιδεύουν να είναι μαλάκες, μάλλον ισχύει, δεν ξέρω. Αλλά για αυτήν την εποχή να μπλέξουμε μαλακίες, να ξέρεις. Είναι να μην σου τύχει. Πραγματικά. Εντάξει, πώς καταλήξαμε τώρα το σεξ. Δεν ξέρω. Στους μπάτσους, δεν έχω καταλάβει. Από το σεξ το παιδί, από το παιδί στους μπάτσους. Τρέλα, βαράνια. Λοιπόν, εγώ θα βγω τώρα γιατί
Πρέπει να γυρίσω σπίτι, κλείνω γιατί τώρα. Είναι και τα μέτρα, πρέπει να γυρίσω σπίτι μου. Ψυχούλα. Ναι, ρε, αλλά θα το κάνω. Βασικά βλέπω λατρεμένους μου γείτονες για να καταλάβεις στο λάπτοπ. Φουλ, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνω αυτό, ζή μου. Και γελάω φουλ. Γιατί, απλά γιατί. Όλα ξεκίνω, ότι είναι τέλειο. Ξανά. Πες για το φετινό όμως, GNDM. Ρε παιδιά, αλήθεια. Γίνονται τόσο πολλά στον κόσμο αυτή τη στιγμή και αυτό που σκέφτεστε είναι να σχολιάσω εγώ το φετινό GNTM. Δηλαδή, δεν έχει βάρθει με αυτό. Τι να σχολιάσω από το φετινό GNTM, άμα τα πηγαίνουν καλά τα παιδιά ή όχι. Ποιος είμαι κριτής, να τους κρίνω. Το βλέπεις τώρα. Το βλέπεις. Το φετινό. Έχω δει κάποια επεισόδια, δεν το έχω δει ολόκληρο. Και γιατί... εγώ προσπάθω να τα βλέπω. Βασικά τώρα επειδή ψιλοβαριέμαι, έχω δει 2-3 επεισόδια, αλλά γενικά δεν το βλέπω όπως έβλεπα το περσινό, ας πούμε. Δεν το βλέπω γιατί έχασα την αρχή που έκανα αυτή την εκπομπή, το Life is a Beach, που θα παιχτεί το Μάιο. Και από εκεί και πέρα, εφόσον έχασα την αρχή, μετά έχασα λίγο και τον Μπούσουλα. Ωραία, άμα βαρεθείς, κάτσε και δεις τα άλλα επεισόδια. Τι λες ρε, ούτε τα δικά μου δεν έχω δει. Πας καλά, θα κάτσω να δω τα φωτεινά. Καλά, εγώ τα δικά μου βίντεο δεν τα έχω δει για την ψυχική μου υγεία και μόνο, έτσι. Ρε, τώρα που ήμουν στην Αθήνα και λίγο πριν γίνει τώρα η καραντίνα, λίγο πριν κατέβω στη Ρόδο, έβλεπα το Next Model τα παλιά. Μαλάκα, ειλικρινά, γελάω με αυτό όλο. Αυτό είναι η τρασίλα της ελληνικής τηλεόρασης. Πραγματικά, δεν ξέρω, δηλαδή είναι ότι καλύτερο. Θα σου πω, εγώ αυτό που είδα και πραγματικά κρίντζαρα ήταν το Bachelor. Όταν ταξίδευα με πλοίο για Κρήτη, κάθισα μπροστά στην τηλεόραση γιατί είχε ρατατούι και μετά είχε Bachelor, μαλάκα. Και δεν μπορούσα να φύγω, γιατί ξέρω όλοι το πλοίο, στο πλοίο όπου κάτσεις, εκεί θα μείνεις, τελείωσε. Εγώ γελάω με τον Bachelor, full. Για μένα πιστεύω ότι είναι κομμωδί αυτό το πράγμα. Τι να... Έλα ρε φίλε τώρα, να είναι... Δηλαδή, όχι. Εντάξει, okay, γελάς, αλλά άμα το πάρεις στα σοβαρά ότι ρε φίλε τα λένε και τα εννοούν τώρα αυτές. Καταρχάς, όσες θα βγουν από εκεί μέσα θα έχουν full ψυχολογικά, να ξέρεις. Full, όλες. Δεν γίνεται. Δεν κατάλαβες. Τις έχουν διαλέξει να έχουν ψυχολογικά και τις βάλανε εκεί μέσα. Δεν εξηγείται αλλιώς αυτό. Η μόνη που συμπαθώ είναι η Ατζελίνα. Μέχρι εκεί. Ούτε καν η Ατζελίνα. Ούτε καν. Τη συμπαθώ μόνο και μόνο, ρε φίλη, γιατί είναι κάρχια από την αρχή μέχρι το τέλος. Τέλος. Εκεί. Τελείωσε, ρε φίλε. Σταθερή αξία. Τώρα που βγήκε πέρα... Από κάτω σου γράφουνε, σ' αγαπώ, σου γράφουνε. Α, καλά, εντάξει, ναι. Τέλος πάντων. Τώρα γιατί να με αγαπάνε εμένα, δεν ξέρω, δεν έχω κάνει και κάτι ιδιαίτερο στη ζωή μου. Αλλά εντάξει. Όχι, εμείς πειράζει. Τουλάχιστον δεν έχω κάνει κακό σε κανέναν. Γι' αυτό μπορώ να είμαι περήφανη. Ακριβώς. Τέλος πάντων, λοιπόν, Νικήτα, αγάπη μου, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Και εγώ, φιλιάκια. Θα τα πούμε. Φιλιά. Φιλιάκια, φιλιά και σε όλους εσάς. Bye. Παιδιά μου, οι 91 που είστε. Σας αγαπώ, γεια σας. Φιλιά, ρε, τα λέμε.